Σήμερα το επεισόδιο είναι διαφορετικό. Μαζί μας έχουμε τον Χαρίτονα. Φυσικά, αυτό δεν είναι το πραγματικό του όνομα, καθώς ο Χαρίτονας δεν επιθυμεί να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα για λόγους ασφάλειας. Χαρίτονα, καλώς όρισες. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ που καλύπτετε την ανωνυμία μου. Περιμένουμε με ανυπομονησία να μοιραστείς την ιστορία σου μαζί μας. Βεβαίως. Θα σας πω με λίγα λόγια τι μου σημαίνει καθημερινά. Αυτό που πρέπει να πω όμως πριν από οτιδήποτε άλλο είναι προσοχή. Τα μίντια και οι κυβερνήσεις θα προσπαθήσουν να σας πείσουν ότι αυτό που περιγράφω είναι ψέμα. Ότι το έχω φτιάξει εγώ τη φαντασία μου. Ότι είναι μια λειτουργία που έχει χόρτερ το αυτοκινήτου ώστε να μην σας παίρνει πίσω κάθε φορά. Λένε ψέματα! Τι συμβαίνει λοιπόν, Χαρίτονα, ή για να τοποθετηθώ καλύτερα, τι έχεις εντοπίσει εσύ? Βεβαίως. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι οδηγός ή οδηγό κάθε μέρα, όλη μέρα και περνάω συνέχεια από το ίδιο σημείο, την ίδια συγκεκριμένη ώρα. Αυτό που συμβαίνει ακριβώς είναι ότι καθώς πατάω φρένο για να σταματήσω, σταματάω και πάω να ξαναξεκινήσω, νιώθω μια πέτατη δύναμη να με τραβάει προς τα πίσω, να με συγκρατεί, να με καρφώνει στο έδαφος και σιγά σιγά να με τραβάει προς άγνωστες πύλες. Μπορείς να μας αποκαλύψεις πού βρίσκεσαι όταν σου συμβαίνει όλο αυτό? Βεβαίως. Να ανεφέρω στην Πεντέλη, θυμάσαι, που είναι συγκεκριμένη, που είναι. Κατάλαβες, σου λέω. Πού είναι οι ταβέρνες και στα ταβερνάκια από ένα πέκο που το έχετε ψεκρανό, ρε. Πήγαμε προχθές και φτιάχναμε εκεί πέρα από τα νεζέτια. Θυμάσαι. Εκεί με το σπινάντερο. Μπράβο, εκεί. Εκεί ακριβώς. Μάλιστα. Προσοχή. Πρέπει να σας πω ότι έχω ψάξει τα πάντα. Γραφές, ιντερνέτια, ραδιόφωνα, γραφτά, εφημερίδες, παλιές, όλα, αρχεία, τα έχω εξερευνήσει όλα. Όλα. Δεν μπορεί κανείς να μου πει το αντίθετο. Έχω καταλήξει λοιπόν ότι είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας των Ιλουμινάτη, των πολυεθνικών και των κυβερνήσεων που τους στηρίζουν. Όπως βέβαια και των εξωγήινων της Πεντέλης, όχι αυτών του ημιτού. Ωραία, φίλε, παλουκάνικα. Τι πήγαμε να πάθουμε. Συγγνώμη, θα σώσω μου. Θα φάμε. Να το πείστε επίσης γιατί θα υπάρχει πορεία σίγουρα. Τι είναι αυτό εδώ που φορώ? Αυτό είναι ασπίδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Προσέξτε ότι έχω φυγραμμιστεί με το λικαβιτό με την Πεντέλη. Δεν είναι τυχαίο. Καθημερινά δεχόμαστε σήματα από άλλους κόσμους και από άλλες γαλαξίες. Αυτό είναι. Υιοθετήσετε. Οι πύλες προς το άγνωστο αναζητούν μόνιμα τους ταξιδιώτες που θα παρασυρθούν στις άγνωστες πτυχές τους και θα ταξιδέψουν στα ανεξερεύνητα μονοπάτια τους. Κάνε εγγραφή στο κανάλι τους, πάτησε το κουδουνάκι για να ειδοποιήσει για τα νέα τους βίντεο και γράψου τα σχόλιά σου και όλες τις εμπειρίες που έχεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Ραντεβού στο επόμενο Sports. Λοιπόν, παλικάρια, φίλα, έλα εκεί, μοσχαράκι, εκεί γυρίζει όλα, συμπαθήσεις. Θα έκανα να δεις, θα δεις εξωγήνωσης μου. Καλό, καλό. Αφού τα ξέρω εγώ αυτά, ρε φίλε. Όχι σαν αυτά που ψάχαμε την άλλη φορά εκεί πάνω. Λίπη ρίζα κεράς, έτσι. Βάλε, βάλε. Με να προχωρήσει. Μαφρό.